Οι ευχές δεν είναι αρκετές για λύση του Κυπριακού, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλώντας όλους και ιδιαίτερα την Τουρκία να το συνειδητοποιήσουν. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο επίσκεψης στα στρατόπεδα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε το φετινό Πάσχα να είναι το τελευταίο του Γολγοθά της κατοχής. Αν υπάρξει αποφασιστική μετατροπή της ρητορικής σε πραγματική στήριξη αυτού που επιδιώκουμε για λύση, δηλαδή μια λύση που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες αλλά και τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων, εγώ λέω, ναι, υπάρχει προοπτική. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ελπίδα τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται αυτή τη φορά, είτε αφορούν στον ενεργειακό τομέα, είτε στις προσδοκίες της Τουρκίας για ευρωπαϊκό προσανατολισμό, να συμβάλλουν ώστε να καταλήξουμε σε μια αποδεκτή από όλους λύση. Ο πρόεδρος ρωτήθηκε αν το θέμα της θεώρησης διαβατηρίων και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας μπορεί να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις. Βλέπω πώς θα μπορούσε. Είναι θέμα καθαρά ανταπόκρισης στις όρους και τις προϋποθέσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει προκειμένου να υπάρξει ελευθεροποίηση της θεώρησης διαβατηρίων. Αμέσως μετά το Πάσχα στις 6 Μαΐου, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν εκ νέου με τη συνέχιση της συζήτησης στα δύο κεφάλαια της διακυβέρνησης και του περιουσιακού.